Σε πόσες φιάλες βγαίνει αυτό το κρασί και πόσο στοιχίζει? Στο γεωπονικό παράγουμε δύο κρασιά, ένα λευκό από ασύρτικο Μαλαγουσία και ένα ερυθρό από αγιοργήτικο. Το λευκό κυκλοφορεί τη χρονιά της παραγωγής, το ερυθρό παλαιώνει ένα χρόνο σε τρίνα βαρέλια. Η τιμή και των δύο ανέρχεται στα 5 ευρώ. Τι μπορεί να προσφέρει ένα μπουκάλι κρασί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο? Είναι σημαντικό γιατί ένα προϊόν που διδάσκουμε στους φοιτητές πώς να καλλιεργούν το αμπέλι και το σταφύλι που παράγουμε, πώς να μετατραπεί σε κρασί. Όλα αυτά θα μπορούσαν να δώσουν χρηματοδοτήσεις και υποτροφίες για έρευνα πάνω στον Ίνο. Τι ανταπόκριση τελικά υπάρχει ανάμεσα στους φοιτητές από αυτή τη δραστηριότητα? Λειτουργεί η παραγωγή του κρασιού ως ένα παράδειγμα για μίμηση? Οι φοιτητές έχουν αγκαλιάσει πολύ αυτή την προσπάθεια. Πολύ συχνά έρχονται και αγοράζουν ήδη μέσα το κρασί, ζητάνε να το πάρουν, το παίρνουν με τους φίλους τους, το διαφημίζουν σε φίλους τους εκτός του πανεπιστημίου και νιώθουν ότι κάτι δημιουργείται, κάτι παράγεται εκεί πέρα. Και κάπου μαθαίνουν, καταλαβαίνουν ότι αυτά που μαθαίνουν μπορούν να παραχθούν κιόλας και να έχουν ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα. Μπορεί και σε ποιο βαθμό να λειτουργήσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ως μια θερμοκοιτίδα για νεοσύστατες επιχειρήσεις στον χώρο της πρωτογενούς παραγωγής? Μέσα στο Γεωπονικό, εκτός από το κρασί, γίνονται προσπάθειες και παράγονται ήδη και άλλα προϊόντα όπως το τυρί, το μέλι. Πολλοί συνάδελφοι έχουμε το know-how, θα λέγαμε. Θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε τόσο στην παραγωγή, να τους αγκαλιάσουμε, θα μπορούσαμε να τους δώσουμε και τους χώρους πιθανότητα για να ξεκινήσουν κάτι, αλλά να τους δώσουμε και την έννοια της επιχειρηματικότητας, που αυτό άλλωστε ψάχνουμε και χρειαζόμαστε.